Μπορεί οι Έλληνες να είμαστε λαός της τελευταίας στιγμής, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν ισχύει και για τις καρναβαλικές στολές, τις οποίες τουλάχιστον οι Ξανθιώτες άρχισαν να προμηθεύονται εδώ και ένα μήνα. Γι' αυτό βέβαια φρόντισε και το κατάστημα Τσάφτσουφ της Ξάνθης, το οποίο έφερε στολές και αξεσουάρ πολύ νωρίς και σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, με αποτέλεσμα και η αγοραστική κίνηση να ξεκινήσει νωρίς. Ακόμα πάντως και για εκείνους που δεν φρόνησαν να προμηθευτούν από νωρίς τα απαραίτητα, θέλοντας ίσως να επιβεβαιώσουν πως είμαστε λαός της τελευταίας στιγμής, τα Τσάφτσουφ μπορούν να τους εξυπηρετήσουν, αφού ακόμα υπάρχει μεγάλη γκάμα τόσο σε στολές όσο και σε αξεσουάρ. Φέτος η χρονιά, παρόλη την κρίση, ξεκίνησε πάρα πολύ καλά. Είχαμε μεγάλη γκάμα στολών, τις οποίες τις είχαμε φέρει αρκετά νωρίς, μετά τα Χριστούγεννα περίπου. Ο κόσμος είχε τη δυνατότητα αρκετά νωρίς να ελέγξει τις τιμές, τα σχέδια, να μπει στο κλίμα. Και νομίζω ότι η κίνηση κρίνεται πάρα πολύ καλή και ικανοποιητική βάσει των καταστάσεων που ζούμε. Είχαμε τιμές που ξεκινούσαν από τα 5 ευρώ. Υπήρχε γκάμα στολών μεγάλη σε σχέδια και σε τιμές. Ο κόσμος μπορούσε να βρει αυτό που ήθελε. Ικανοποίησαμε τους πελάτες μας. Υπήρχε και υπάρχει μεγάλη γκάμα αξεσουάρ όλων των ειδών, και για παιδιά και για ενήλικες, όπως και στις στολές. Και νομίζω ότι η κατάληξη θα είναι καλή για όλους μας. Ο κόσμος έχει τη διάθεση να φύγει λίγο από το κλίμα της μιζέριας και της στεναχώριας που υπάρχει, και νομίζω ότι το καρναβάλι μας φέτος θα είναι μια χρονιά που θα είναι καλή. Σε κάθε περίπτωση πάντως, αυτό που οι περισσότεροι κοιτάνε πρώτα είναι οι τιμές, και γι' αυτό το συγκεκριμένο κατάστημα φρόντισε να μην τους απογοητεύσει, έχοντας στολές ιδιαίτερα διάσημες ακόμα και στη τιμή των 5 ευρώ.